Hello, colleagues, dear colleagues, and hello, dear comrades. Γεια σας, σύντροφοι. After all the speeches here, μετά από όλες αυτές τις ομιλίες, σε αυτή τη συνάντηση και όλη την ημέρα, I'm not really sure why δεν είμαι σίγουρος γιατί είμαι εδώ. Because, γιατί για εμάς τους Γερμανούς συνδικαλιστές είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπουμε, να βλέπουμε τις άλλες χώρες, να τους βλέπουμε να κατεβαίνουν στον δρόμο και να παλεύουν για οτιδήποτε θέλουν. We have always the excuse we can't and we are not allowed. Και εμείς πάντα να βρίσκουμε δικαιολογίες για το ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Αλλά πιστεύω ότι οι δυνατότητες μας δεν είναι τόσο λίγες. Στο Verdi είμαστε 1,8 εκατομμύρια μέλη. Εγώ είμαι σε ένα λιμάνι στο Ιαβούργο. Είμαστε 12.000 λιμενεργάτες. Και 85 με 90% οργανωμένοι. Οπότε οι δυνατότητες μας να παλέψουμε δεν θα έπρεπε να είναι τόσο λίγες όσες νομίζουμε. Αλλά γιατί το νομίζουμε αυτό? Νομίζω το πρόβλημά μας είναι ότι χάσαμε μια πολύ σημαντική μάχη εναντίον του καπιταλισμού. Και αυτή είναι, χάσαμε τη συνείδηση, ότι διεξάγουμε ταξική πάλι και είμαστε σε κοινωνικό εταιρισμό με την αστική τάξη, όπως την αποκαλούμε στη Γερμανία. Και θα βγούμε από την καπιταλιστική κρίση σαν φίλοι. Αυτό είναι από το 1960 ότι μας λένε ότι μετά την κατάρρευση του σοσιαλισμού, των σοσιαλιστικών χωρών, η μπουρζουαζία μας πλήρωνε καλά όσο οι σοσιαλιστικές χώρες υπήρχαν και η σοσιαλιστική Γερμανία θα μπορούσε να είναι κάτι μετά από το 1985, μετά την κατέρευση της λαϊκής δημοκρατίας, και αφήσαμε όλους τους περιορισμούς πίσω εκτός το ψέμα του κοινωνικού εταιρισμού. Αλλά τα φιλικά συνδικάτα κυριαρχούνται από τη σοσιαλδημοκρατία και ακόμα πιστεύουν στα μέλη μας, αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα αλλάζουν, έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Δεν μπορείς να πεις ότι ο καπιταλισμός ξανά την τελευταία δεκαετία. Δεν μπορείς να πεις καπιταλισμός. Πρέπει να πεις οικονομία που βασίζεται στην αγορά. Ότι είναι κοινωνική οικονομία της αγοράς. Να το αποκαλέσεις καπιταλισμό και να παλέψεις εναντίον του. Most excesses of it, that's new for us. Είναι ακόμα και καινούργιο για εμάς. Εμείς οι λιμενεργάτες στην Γερμανία είχαμε μια απεργία το 2022. Ήταν η πρώτη απεργία τα τελευταία 45 χρόνια. Και όλες τις δεκαετίες πριν δεν κάναμε απεργίες ποτέ. Είχαμε διαπραγματεύσεις για καλύτερες συμβάσεις κάθε χρόνο και είχαμε καλές συμβάσεις από την υπόλοιπη Γερμανία. Ο κοινωνικός εταιρισμός ήταν κάτι που κάναμε, αυτό που κάναμε. Αλλά τα πράγματα άλλαξαν. Όπως είπανε πριν, ότι ο καπιταλισμός είναι σε κρίση χωρίς διέξοδο.
και όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό, πρέπει να το νιώσουμε παραπάνω και οι φωνές των σωματείων στη Γερμανία founded in class struggle and do not believe the myth of social partnership. Οι οποίες βασίζονται στην ταξική πάλη και δεν πιστεύουν αυτές οι φωνές. Αυτές οι φωνές γίνονται δυνατότερες και είναι εδώ και μπορούν να ανανεώσουν την ελπίδα μου ότι στη Γερμανία θα αρχίσουμε τη μάχη, τον αγώνα σε ένα καινούριο, με καινούργια αρχή, ένα χρόνο πριν, και ο λόγος που είμαι εδώ είναι αυτός και σας λέω όλες αυτές τις βλακίες. Ένα χρόνο πριν, το κέντρο στο Ανβούργο αποφάσισε να πουλήσει το λιμάνι μας, το κοινό μας λιμάνι στην MSC, τη μεγαλύτερη εταιρεία πλοίων στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό όταν ξεπουλάς το λιμάνι σου. Και αυτό το σχέδιο έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Το Φεβρουάριο χάσαμε το Αμβούργο και το κοινοβούλιο του Αμβούργου υποκέει στη συμφωνία και πήρε 45% του λιμανιού για τουλάχιστον 40 χρόνια και νομίζω ότι ίσως χάσαμε αυτή τη μάχη, αλλά δεν χάσαμε τον πόλεμο επειδή τα επόμενα βήματα για να βγούμε από την κρίση, που είναι ο καπιταλισμός, να αρχίσουμε τη συζήτηση για να το κάνουμε πάλι κοινό, και χάσαμε νοσοκομεία τα οποία ιδιωτικοποιήθηκαν 20 χρόνια πριν, χάσαμε το ταχυδρομείο, χάσαμε τις τηλεπικοινωνίες κτλ. Και πιστεύω ότι εμείς σαν συνδικαλιστές πρέπει να ξεκινήσουμε τη μάχη να τα κερδίσουμε πίσω. Και όταν είμαι εδώ, ξέρω ότι και άλλοι διεξάγουν αυτές τις μάχες και είμαι πολύ εντυπωσιασμένος για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει σε αυτές τις μάχες και πιστεύω ότι στο τέλος αυτού του αιώνα θα έχουμε μία τελική μάχη και θα την παλέψουμε ως τότε. Ζήτω ο διεθνισμός. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και σας ευχαριστώ στο όνομα όλων των συντρόφων που παλεύουν εναντίον στην εξαγορά του λιμανιού, και το Αμβούργο το στηρίζει αυτό και γι' αυτό με έστειλε εδώ και θα σας καλέσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε τον σύντροφο από το Συνδικάτο του Βέρντι του Αμβούργου.